Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο για το Farming Simulator 22 στη σειρά The Valley, The Old Farm. Μπήκαμε πλέον στο Μάρτιο, μια δύσκολη νύχτα η χτεσινή, είχαμε κάτι που το αναμέναμε αλλά όχι τόσο σύντομα. Είχαμε γεννητούρια, πρόωρα. Να τα εδώ τα μοσχαράκια. Είχαμε δουλειά δηλαδή, τρέχαμε όλη νύχτα να προλάβουμε. Κάτσε μπας και βρω κανένα ακόμα, αλλά τα περισσότερα είναι μικρούλια και αδύναμα και κάπου είναι κρυμμένα στα χορτάρια. Είχαμε λοιπόν 18 αγγελάδες γεννήσανε, αν δεν κάνω λάθος. 18, έχουμε 9 θηλυκά και 9 αρσενικά. Τα αρσενικά κάποια στιγμή, μόλις μεγαλώσουν λίγο, θα τα πουλήσω. Κρατάμε μόνο τα θηλυκά για να έχουμε την παραγωγή στο γάλα. Επίσης γεννήσανε και τα πρόβατα, λες και ήταν συνεννοημένα. Και γεννήσανε όλα μαζί. Τα πρόβατα δεν ήθελαν τόσο πολύ βοήθεια όσο οι αγγελάδες. Τέλος πάντων, η φάρμα, το αγρόκτημα μεγαλώνει σιγά σιγά. Καινούρια ζώα έρχονται, κάποια μεγάλα θα τα δώσουμε, θα τα πουλήσουμε. Αυτό γίνεται συνέχεια κάθε χρόνο. Μάρτιος λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε, τι άλλο νέο έχουμε. Μπαίνουμε στην άνοιξη σιγά σιγά και βάλαμε μπρος και τον κήπο εδώ που έχουμε πίσω από το σπίτι, όπως θα δείτε, αλλά αυτή τη φορά έβαλα μόνο μαρούλια γιατί έχω πεπόνια πλέον από το θερμοκήπιο και βάλαμε μόνο μαρούλια εδώ στον κήπο. Θα αρχίσουν και αυτά σιγά σιγά να έχουμε παραγωγή. Πάμε να ρίξουμε γρήγορα και μία ματιά στα κατσικάκια και στα προβατάκια. Βλέπω έχω και μαλλί αρκετό, θα πρέπει να πάει και αυτό στο εργοστάσιο. Πού είναι τα μικρά, να εκεί είναι όλα μαζεμένα με τις μανάδες τους. Να εδώ ένα μικρό προβατάκι. Ωραία, τα πράγματα πάνε μια χαρά. Ο καιρός είναι καλός, δείχνει καλός, αλλά θα βρέξει αργότερα. Βέβαια η βροχή δεν θα εμποδίσει τα σχέδιά μου. Αυτό που έχω να κάνω σήμερα, δεν επηρεαζόμαστε από τη βροχή. Αλλά ένα-ένα στη σειρά τους. Η πρώτη δουλειά που θα κάνω είναι να πουλήσω ένα φορτίο γάλα. Έχω γεμίσει ήδη το βιτίο με 40 τόνους. Είναι το τελευταίο γάλα που πουλάω για αρκετό διάστημα, γιατί θα κρατήσω το υπόλοιπο για να τρώνε τα μικρά. Έχω κάτι λίγο ακόμα στο αρμεχτήριο, αλλά ό,τι και να βγάλει από εδώ και πέρα, το περισσότερο γάλα θα πηγαίνει στα μικρά. Ούτως ή άλλως οι αγελάδες δεν θα έχουν γάλα αρκετό να μας δώσουν. Χρειάζομαι τα χρήματα λοιπόν, θα πουλήσω αυτό το φορτίο γιατί χρειάζομαι τα χρήματα. Θα πρέπει να αγοράσω κάποια μηχανήματα που είναι αρκετά ακριβά. Θα τα νοικιάσω μάλλον. Θα νοικιάσω τα μηχανήματα που θα κάνουμε τη συγκομιδή στα τέφτλα, στα Sugar Beach. Αυτή θα είναι η δουλειά που, η βασική δουλειά που θα κάνω στο σημερινό επεισόδιο. Και μήλα βλέπω έχω πάλι, που και αυτά θα πρέπει να πάνε και στο εργοστάσιο και στο φούρνο. Ο φούρνος νομίζω δεν χρειάζεται για την ώρα. Μήλα, η προτεραιότητά μας είναι τα sugar beet που θα πρέπει να μαζευτούν για να πάνε στο εργοστάσιο της ζάχαρης και να αρχίσουμε να παράγουμε και ζάχαρη για να προχωράει ο φούρνος. Αλλά για να τα μαζέψω, όπως είπα, χρειάζομαι χρήματα. Χρειάζομαι αρκετά χρήματα, θα έλεγα. Κοντά στις 30 με 40 χιλιάδες, νομίζω. Οπότε ναι, το φορτίο αυτό με το γάλα θα είναι ό,τι πρέπει για την ώρα.
τελειώνουμε σιγά σιγά. Τελειώνει η σειρά σιγά σιγά, γιατί ένα ακόμα εργοστάσιο έχει μείνει να αγοράσω. Βλέπω εδώ αριστερά μου και η κανόλα προχωράει μια χαρά. Ένα εργοστάσιο έχει μείνει ακόμα να αγοράσω, το Carpenter, το μαραγκούδικο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο. Το επόμενο θα είναι το τελευταίο της σειράς. Ίσως να κάνω ένα live stream, ίσως να κάνω πρεμιέρα που είναι σαν live stream. Πάλι θα μπορείτε να γράφετε στα σχόλια και θα είμαι εκεί να σας απαντάω, αλλά θα δούμε. Μέσα στη βδομάδα θα γίνει και αυτό το βίντεο, νομίζω το τελευταίο, την Πέμπτη ή την Παρασκευή, για να ξεκινήσω την επόμενη σειρά. Για την ώρα ας αφοσιωθούμε εδώ στο παιχνίδι μας, να πουλήσω καταρχάς το γάλα και να μπω και στο κατάστημα. Όσο πουλάμε το γάλα, να δούμε τι χρειάζομαι. Χρειάζομαι εδώ ένα μηχάνημα για να συλλέξουμε τα sugar beets. Πανάκριβα έτσι, αλλά θα πάρω αυτό το υποτίθεται πιο φτηνό, και αυτό το μαχαίρι. Θα τα νοικιάσω βασικά, δεν θα τα αγοράσω, απλά περιμένω να πουλήσω όλο το γάλα, να δω πόσα χρήματα ακριβώς θα έχω στη διάθεσή μου. Όποιο και να αγοράσω, παιδιά, τα ίδια είναι, γιατί όποιο και να νοικιάσω, γιατί το ίδιο πλάτος εργασίας έχουν, τα ίδια μαχαίρια. Δεν θα έχω διαφορά, ίσως μια διαφορά στην χωρητικότητα της καρότσας. Πόσα πήραμε, 52 χιλιάρικα, μια χαρά. Ίσως μια μικρή διαφορά στη χωρητικότητα της καρότσας τους, αλλά εμένα δεν με επηρεάζει αυτό, γιατί ούτως ή άλλως θα χρησιμοποιήσω το δικό μου, τη δική μου καρότσα που χωράει 26.000 τόνους, 26 τόνους μάλλον, 26.000 λίτρα. Και θα πάρω το μικρό μηχάνημα, να δώσω όσο πιο λίγα χρήματα γίνεται. Λοιπόν, το γάλα πουλήθηκε, έχω τώρα 61 χιλιάρικα. Να γυρίσουμε πίσω στη φάρμα, να αφήσω το βιτίο και να πάρουμε την καρότσα, να την πάω στο χωράφι με το τραχτέρ και στη συνέχεια να πάω στο μαγαζί και να πάρω τη μηχανή που χρειάζομαι για να ξεκινήσει η συγκομιδή των sugar beets. Αλλά πρώτα απ' όλα να αφήσω το βιτίο στη θέση του, δεν θα το ξαναχρειαστώ. Το γάλα ήταν και είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές εισοδήματος που είχα. Θα τα πούμε όλα στο επόμενο επεισόδιο. Θεωρώ το γάλα ότι είναι, οι αγγελάδες γενικά, ότι είναι κάτι σαν, έχουν γίνει κάτι σαν cheat. Εμένα μου φαίνεται, δεν ξέρω, θα μου γράψετε και εσείς τη γνώμη σας, θα τα πούμε και στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο. Αλλά νομίζω ότι βγάζεις πάρα πολλά χρήματα και μου φαίνεται σαν κλεψιά. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Για την ώρα κοτσάρω την καρότσα μου. Εδώ λίγο προσοχή, μην βρούμε σε κανένα τοίχο. Έλα, χωράω, ωραία. Πάμε στο χωράφι. Αλλά πριν πάμε στο χωράφι με τα sugar beets, μιας και είναι στο δρόμο μου, θα κάνω μια μικρή στάση εδώ στο ξυλουργείο, να δω αν δούλεψαν, αν πήγαν όλα καλά χτες, αν ξεκίνησε η παραγωγή. Αν θυμάσαι, στο προηγούμενο επεισόδιο έκοψα κάπου 8 ή 9, δεν θυμάμαι, 8 κορμούς μεγάλους, 8 δέντρα αρκετά μεγάλα που είχα σε κάποιο κομμάτι εκεί που μου ανήκει. Πήρα άδεια από το δασαρχείο, έκοψα 8 μεγάλα δέντρα και έφερα 2 φορτία με κορμούς, εδώ με την καρότσα, εδώ με το τρέλερ που είναι δεξιά, και ξεκίνησε η παραγωγή. Αγόρασε το εργοστάσιο της ξύλιας,
Βλέπω ότι έχουμε ακόμα ξύλα και έχουμε και αρκετές σανίδες, πράγμα που θα, όταν θα έχω τα χρήματα, θα αγοράσω και το, όπως είπα, και το Carpenter, το μαραγκούδικο που είναι εδώ δίπλα, το τελευταίο εργοστάσιο που έχει μείνει για αγορά, και θα ξεκινήσει εκεί η παραγωγή αφού έχουμε έτοιμες σανίδες. Εδώ δεξιά είναι το Carpenter, αλλά θα το αγοράσω όταν έρθει η ώρα. Χρειάζομαι 60.000 για το Carpenter. Έχω πάρει και 25.000 δάνειο για να μπορέσω να αγοράσω το ξυλουργείο. Θα χρειαστώ καμιά 25 με 30.000 για τα μηχανήματα που θέλουμε για το, για τα beach. Θέλω ένα εκατοστάρικο γεμάτο. Έχω 60 για την ώρα. Θα πουλήσω πραγματάκια, έχω παραγωγή. Μπορεί να μην έχω γάλα, αλλά έχουμε παραγωγή. Αλλά είπαμε, όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Εδώ τώρα πρέπει να κάνω αριστερά. Ωραία. Το εργοστάσιο της ζάχαρης είναι εδώ μπροστά μας, δεξιά μας. Το έχω αγοράσει και αυτό. Είμαστε κομπλέ. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα τεύτυλα για να ξεκινήσει και εδώ η παραγωγή. Λίγο πιο πίσω δεξιά μας είναι και το τυροκομείο. Όλα μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είναι το χωράφι. Αφήσω στην άκρη το τρακτέρ με την καρότσα. Να σβήσουμε και τη μηχανή. Ωραία. Δεν εμποδίζω. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να σιγουρευτώ ότι είναι έτοιμα. Έτοιμα είναι. Μεγάλο χωράφι. Θα βγάλουμε πράγμα από εδώ. Βέβαια δεν βοηθάει για τη δουλειά, γιατί θα δείτε τι εννοώ. Πάμε πρώτα στο κατάστημα, πάρουμε τα μηχανήματά μας, να τα νοικιάσουμε και όταν γυρίσω θα τα ξαναπούμε. Panther 2. Δεν θα του αλλάξω κάτι. Ενοικίαση 19.000, 7.500 για το βασικό κόστος συντήρησης, 7.000 και για κάθε ώρα που δουλεύει. Αρκετά τα έξοδα, ακριβό μηχάνημα. Ας πάρουμε και το ανάλογο μαχαίρι, 2.700 για την ενοικίαση και μετά περίπου 2.000 στοιχίζει κάθε μέρα που το χρησιμοποιείς. Ας βγω από την πίσω πλευρά, νομίζω έχει έξοδος και από εδώ, από το συνεργείο. Εδώ είναι τα εργαλεία. Δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό. Νομίζω το άλλο που μάζευα τις πατάτες ή το άλλο το πιο ακριβό για τα τεύτυλα είναι πιο μεγάλο. Περισσότερο, μεγαλύτερο όγκο. Εδώ Πάνθερας, Panther 2 δείχνει λίγο πιο μαζεμένος. Άντε. Ωραίο είναι το μηχάνημα απ' έξω, να δούμε και πως είναι μέσα στην καμπίνα και πως είναι στη δουλειά, πως είναι στο χωράφι. Όπως σας έλεγα και στο βίντεο που μαζεύαμε τις πατάτες, δεν είμαι και πάρα πολύ φαν, δεν μου αρέσουν αυτά τα μηχανήματα και αυτός είναι και ένας λόγος που δεν βάζω και πάρα πολλές φορές στα save που κάνω στα χωράφια μου πατάτες ή sugar beet. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή μετά από λίγο αρχίζω και την βαριέμαι, ειδικά τη συγκομιδή, γιατί για να βγάλεις κέρδος πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο χωράφι και αργεί πάρα πολύ να γίνει συγκομιδή. Τα χωράφια αυτά, τα μηχανήματα μάλλον αυτά, έχουν μικρό πλάτος εργασίας, ούτε καν 3 μέτρα, και για να κάνεις την δουλειά σε παίρνει
πάρα πολλές ώρες, ίσως και μέρες, αναλόγως πόσο μεγάλο είναι το χωράφι, και είναι κάτι που δεν μου πολύ αρέσει. Όχι πως δεν θα κάνω αν χρειαστεί τη δουλειά, αλλά ευτυχώς το χωράφι είναι κοντά και στο κατάστημα και στο εργοστάσιο εδώ της Ζάχαρης. Τουλάχιστον δεν θα κάνουμε πολύ δεν θα κάνουμε πολύ ώρα, δεν θα έχουμε μεγάλο δρομολόγιο στην μεταφορά με το τρακτέρ και την καρότσα. Τώρα θα μπω εδώ μισό λεπτάκι να σβήσω τη μηχανή, να κατέβω. Το χωράφι είναι σχετικά τετράγωνο. Στην κάτω μεριά γίνεται λίγο έτσι ψιλολοξό. Το κακό του είναι ότι εδώ έχουμε ένα αριάκι, στην άλλη άκρη έχουμε πολλά δέντρα, από την κάτω πλευρά που είναι και το εργοστάσιο με τις πατάτες, και εκεί έχουμε δέντρα. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να κάνω τη συγκομιδή είναι εδώ πάνω κάτω, να πηγαίνω πάνω κάτω, οπότε εδώ ας πούμε, από εδώ προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Αλλά θα χρειαστεί να κάνω εδώ πολλά κεφαλάρια, στην πάνω πλευρά εδώ που είναι το ριάκι και στην κάτω πλευρά που είναι τα δέντρα. Κάνω τουλάχιστον 5 με 6 κεφαλάρια για να έχει περιθώριο να στρίβει αυτό το θηρίο και για να μπορώ να αφήσω και τον βοηθό να κάνει καμιά δουλειά. Γιατί ναι, όταν οδηγάς το μηχάνημα μόνος σου τα καταφέρνεις λίγο να στρίψεις. Η βοηθή είναι λίγο περίεργη, ειδικά με αυτά τα μεγάλα μηχανήματα, και άμα δεν έχουν πολύ περιθώριο θα σταματάνε, θα κολλάνε. Τέλος πάντων, ξεκινάω λοιπόν να κάνω τα κεφαλάρια. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μία βόλτα γύρω γύρω όλο το χωράφι για να δω έτσι περίπου τι έχουμε, και στη συνέχεια όταν θα ολοκληρώσω τη βόλτα και θα ξανανεύω στην πάνω πλευρά εδώ, θα ξεκινήσω να κάνω τα κεφαλάρια. Εδώ είμαστε από την κάτω πλευρά, βλέπετε το εργοστάσιο που επεξεργάζεται τις πατάτες, έχει βγάλει και μια παλέτα. Εχθές στο προηγούμενο μάλλον επεισόδιο μάζεψα ότι είχε, και είχε αρκετές να πω την αλήθεια. Συνεχίζουμε εδώ, θα ανέβω τώρα μία προς τα πάνω και μετά όπως είπα θα κάνω 4-5 περάσματα στην πάνω πλευρά και 4-5 περάσματα στην κάτω για να δώσω περιθώριο στον βοηθό, να δώσω περιθώριο στο μηχάνημα να μπορεί να στρίψει άνετα, ούτε να κινδυνεύει να πέσει μέσα στο χαντάκι, αλλά ούτε να έχει πρόβλημα με τα δέντρα που έχει στην κάτω πλευρά. Προβλέπω θα έχουμε καλή συγκομιδή, γιατί έχουμε κάνει μία βόλτα και έχουμε μαζέψει πάνω από το μισό, άρα θα είμαστε καλά από ό,τι έχει να κάνει με τη συγκομιδή των ζαχαρότευτρων. Λοιπόν, το πέμπτο πέρασμα εδώ στην πάνω πλευρά και γέμισε το μηχάνημα 30.000 λίτρα ζαχαρότευτρων. Ήρθε η ώρα για το πρώτο άδειασμα. Η καρότσα μου χωράει 26.000, και οπότε καταλαβαίνετε θα μείνει και λίγο ακόμα μέσα στο μηχάνημα, αλλά εντάξει.
Λοιπόν, θα διάσω τώρα το μηχάνημα, θα πάω να κάνω το πρώτο ξεφόρτωμα, όπως είπα, στο εργοστάσιο, και θα αφήσω τον βοηθό, νομίζω, εδώ στην πάνω πλευρά που έχουμε το χαντάκι, το ριάκι μάλλον, εδώ το μικρό ποταμάκι, είμαστε ok. Στην κάτω πλευρά θα κάνει 2-3 ακόμα περάσματα και θα είναι μια χαρά και εκεί. Τον αφήσω δηλαδή για λίγο να συνεχίσει τη δουλειά. Η καρότσα είναι γεμάτη. Θα προσέξω τώρα μην πέσω εγώ στο ρεάκι, γιατί λέω για τους βοηθούς, αλλά άμα θα πέσω εγώ θα γελάνε και τα ζαχαρότευπλα. Ζορίζεται λίγο το Fed, να πω την αλήθεια. Και ευτυχώς, όπως είπα και στην αρχή, που είναι κοντά το εργοστάσιο και δεν χρειάζεται να κάνω μεγάλο δρομολόγιο. Αρκετά βαριά τα τεύτελα, 26 τόνοι, αλλά δεν ξέρω, το καταλαβαίνει καλά το τραχτέρ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να αδειάσω, πρώτο φορτίο στο εργοστάσιο, θα ξεκινήσει να παράγει ζάχαρη και εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά, γιατί η ώρα έχει πάει 11:20 και θα μας πιάσει η νύχτα. Όπως είπα, περιμένουμε και βροχή. Τέλος, μια μικρή τούφα έχει μείνει εδώ, να την μαζέψω και αυτήν. Η ώρα έχει πάει 4 παρατέταρτο. Η καρότσα μου έχει μέσα το μηχάνημα εδώ 26.000 λίτρα και κάτι ψηλά. Η καρότσα στο τραχτέρ παίρνει, γεμίζει με 26.000, οπότε θα γεμίσω την καρότσα και ό,τι μείνει θα το αδειάσω εδώ στο χωράφι να γίνει λείπασμα, για αν θέλει κάποιος να έρθει να το πάρει για να ταΐσει τα γουρούνια του, κάποιος γείτονας εδώ από την περιοχή.
Αδειάζω λοιπόν το φορτίο, θα πάω να κάνω την τελευταία παράδοση στο εργοστάσιο και μετά θα γυρίσω πίσω στη φάρμα και μάλλον θα πάω για ξεκούραση, θα πάω για φαγητό πρώτα απ' όλα γιατί από το πρωί δεν έχω φάει τίποτα και μετά μάλλον έχει ξεκούραση εκτός έτσι κάτι ψηλοδουλειές που θα χρειαστεί να γίνουν γιατί και αύριο μας περιμένει μια δύσκολη ημέρα. Τώρα είπαμε αυτό είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο, όπως καταλάβατε τελειώσαμε για σήμερα. Στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι είτε live είτε πρεμιέρα, ελάτε αν θέλετε να δούμε το τελευταίο επεισόδιο παρέα, να μιλήσουμε λίγο, να σας πω τη γνώμη μου για διάφορα που τα θεωρώ εύκολα στο παιχνίδι, διάφορα cheat του παιχνιδιού που είναι σίγουρα εξηλία, ήταν το ενσύρωμα, τα μεροκάματα του fertilize. Για μένα και οι αγγελάδες είναι ένα από τα cheat του παιχνιδιού ή έχουν γίνει τέλος πάντων. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας, τι θεωρείτε πάρα πολύ εύκολο, τι θεωρείτε ότι σας δίνει λεφτά χωρίς πραγματικά να αξίζει τόσα όπως στην πραγματικότητα, και θα τα συζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο παρεούλα. Σας περιμένω λοιπόν τώρα, θα είναι σίγουρα αυτή τη βδομάδα αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα για ποια μέρα θα είναι. Θα ενημερωθείτε μέσα από τη σελίδα μου Mr. Patrick Simulator στο Facebook. Οπότε σας περιμένω όλους. Εγώ ρίχνω ένα πλεσιματάκι εδώ στο τραχτέρ και στην καρότσα και θα πάω να τα αφήσω στην άκρη. Θα πάω όπως είπα να ξεκουραστώ. Το βίντεο τελείωσε για σήμερα. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like. Γραφτείτε στο κανάλι αν θέλετε. Και πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν. Σας περιμένω όλους στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς. Να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!